πλούσιος εννοήματα το σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα μας παρουσιάζει ανοιχτούς τους κρουνούς της Θείας Χάριτος, για τον οποίο ρέει το ζωντανό είδος της σωτηρίας των ανθρώπων. Ο Κύριος συνομιλεί στο πηγάδι του Ιακώβ με μία Σαμαρίτιδα και της αποκαλύπτει μεγάλα μυστικά της νέας εποχής που ανατέλει στο πρόσωπό του. Ότι εκείνος είναι η πηγή της ζωής, ότι ο Θεός λατρεύεται πνεύματι και αληθεία, ότι είναι ο Μεσσίας που αναμένεται να λιτώσει τον Ισραήλ, αλλά και μυστικά από την προσωπική της ζωή, ότι είχε παλαιότερα 5 συζύγους και ότι εκείνον τον καιρό διατηρούσε κρυφή σχέση με κάποιον μη νόμιμο σύζυγο. Η Σαμαρίτιδα ειδοποιεί τους κατοίκους της πόλης, οι οποίοι διαπιστώνουν και ομολογούν ότι αυτός είναι πραγματικά ο αναμενόμενος Χριστός. Αξίζει να σταθούμε στο σημείο εκείνο που ο Κύριος γνωρίζει τη Σαμαρίτιδα ότι ο επουράνιος Θεός και Πατέρας μας είναι Πνεύμα και πρέπει να προσκυνείται πνεύματι και αληθεία, δηλαδή στο πλαίσιο της πνευματικής ζωής και της αληθινότητος που αρμόζει στους πραγματικούς πιστούς, που τέστη στο πλαίσιο της ορθόδοξης πνευματικότητος. Και σας το θέτω έτσι το ζήτημα, αδελφοί μου, διότι υπάρχουν πολλοί τρόποι και πολλές εκφάνσεις στη λατρεία προς το Θείο. Όσες και οι θρησκείες του κόσμου και οι χριστιανικές αιρέσεις, το ότι ο Χριστός, βάζοντας τα στενά δογματικά όρια του εβραϊσμού και κάθε άλλου φονταμεταλισμού θρησκευτικού μοτίβου, απαντά με ευρύτητα αντίληψη στην απορία της γυναικός για το ενδυνευμένο τόπο και συνεπώς τρόπο της λατρείας του Θεού, δεν συναπάγεται αυτομάτως δικαίωση της προσωπικής πίστης του κάθε ανθρώπου. Σας εξηγώ αμέσως τι εννοώ. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεού, θεωρώντας ότι Αυτός είναι αποκομμένος από τη ζωή και τα καθημερινά προβλήματά μας. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ένα θεϊκό πλάσμα, κατώτερο από τον Θεό, ο Γιος του Θεού, ένας άνθρωπος δηλαδή που έγινε με τη θυσία Του το καλό παιδί Του. Άλλοι πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι ένας μεγάλος διδάσκαλος και ιδρυτής θρησκείας, όπως ο Κονφούκιος, ο Βούδας, ο Μωάμεθ και άλλοι, που μίλησε για την αγάπη και τη συμφωνικότητα και πέθανε για αυτά τα ιδανικά. Διάφοροι πιστεύουν διάφορα και σε διαφορετικούς θεούς. Η πλειονότητα όλων αυτών των δοξασιών συνίστανται στο ότι ο Θεός είναι ένα πραγματικό όν και πως η ζωή του πιστού πρέπει να κανονίζεται από βασικές αλήθειες συμπεριφορά στις σχέσεις των ανθρώπων, με αποτέλεσμα να δίνεται η εντύπωση πως η φράση του Κυρίου τεκμηριώνει τις παραπάνω δοξασίες, επικροτεί την διαφορετικότητα και επιβραβεύει την γενικότητα των περιθεού αντιλήψεων. Στην παγίδα αυτή πέφτουν ακόμη και οι χριστιανοί που με παρησία και αίσθηση δήθεν ελευθέρου και ανοιχτού πνεύματος υποστηρίζουν πως ο Θεός ενεργεί μέσα από όλες τις θρησκείες και πως η σωτηρία δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και πως δεν είναι αναγκαίος ο εκκλησιασμός και η συμμετοχή στα Θεία Μυστήρια. Αφού ο Θεός είναι Πνεύμα, καθώς είπε και ο ίδιος ο Χριστός, η παγίδα αυτή είναι σήμερα ιδιαίτερος εμφανής και σε παγκόσμιο επίπεδο ακούει στο όνομα Οικουμενισμός. Ο Οικουμενισμός είναι η παγκόσμια πλάνη τέκνων του εωσφορισμού, η οποία εκμηδενίζεται τη μοναδικότητα της αληθείας περί Θεού, που κατέχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό που λέγει ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα για τον τόπο και τον τρόπο λατρείας του Θεού δεν το λέγει με σκοπό να αυλύνει τους ορίζοντας του πνεύματός της, αλλά για να τους οξύνει και να την παρακινήσει
σε μια πίστη ελεύθερη από δεσμά των φαρισαϊκών αποκριστικοτήτων και την απολυτότητα διατάξεων και νόμων κάθε άλλης θρησκείας, την άμα πίστη συναμωσμένη με τη σαρκωμένη αλήθεια. Όταν ο Χριστός μιλά για πνεύμα και αληθεία ως απαραίτητα για να οδηγηθεί ο άνθρωπος στο Θεό Πατέρα, παραπέμπει σε δύο στοιχεία, στο Άγιο Πνεύμα και στον εαυτό του που είναι, όπως ο ίδιος ομολογεί, η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή ο Κύριος μας παρακινεί ένα Αγίο Πνεύμα του αυτού να γνωρίσουμε τον Πατέρα, συνάμα καθορίζοντας το είδος της φυστασμένης σχέσεώς μας με τον Θεό μέσα από την εμπειρία μιας πνευματικής και αληθινής ζωής, δηλαδή μιας πορείας που θα περιλαμβάνει την εναυτό πνευματικότητα και την περί αυτού δογματική αλήθεια. Αυτά τα δύο παραπάνω στοιχεία τα βίωσε και τα ομολόγησε με τη ζωή της πολύ καλά η Σαμαρίτιδα της σημερινής περικοπής, η μετέπειτα Αγία Φωτεινή. Έγινε εις Απόστολος και μάρτης Χριστού, μάρτης του ζώντος ύδατος, που της προσέφερε ο Κύριος εις δροσισμόν αιώνιο, το οποίο για πρεσβειών της εύχομαι να απολαύσουμε όλοι οι άνθρωποι.